Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι με ελάχιστε ευκαιρίε για τις δύο ομάδες, ο Πάουκ ήταν πιο απελπιστικό και βρήκε τη λύση με κάθετη του του Μπίσεσβαρ και άψογο τελείωμα του Νάρεϊ στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ο Λεβαδιακό ο λεβαδιακος όμω με φοβερό σουτ του Μπελμόντα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και είδε το Βάρ να το ακυρώνει ένα πέναλτι στην τελευταία φάση του μάτς. Ακόμη και έτσι όμως ο Πάουκ έχασε δύο πολύτιμους βαθμού στη φετινή Super League και έμεινε πίσω και από τον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί του Πάουκ είχαν δώσει βροντερό παρόν στη λιβαδιά και πανηγύρισαν τον κόλ τη ομάδα του, αλλά η σοφάριση στι καθυστερήσει έφερε απογοήτευση. Στο τέλο, μάλιστα, οι παίκτε του Πάουκ πήγαν να ευχαριστήσουν του οπαδού τη ομάδα του, αλλά δέχτηκαν αποδοκιμασίε από την Κερκίδα, κάτι που συνέβη και με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτό, μάλιστα, ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, αφού Γιούχα υπήρξε και μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με τον Λουτσέσκου να βρίσκεται και τότε στο στόχαστρο.